Χρυσά, πάμε, πάμε στην Χρυσά. Γεια σου Χρυσά. Καλησπέρα. Σε. Τι γίνεται στον κόσμο. Καλώς, καλά πάντα πράγματα. Δεν μπορεί να το πει κανεί ότι πάνε καλά τα πράγματα Άφτο, στον κόσμο. Α, ναι. α, ε, να ξεκινήσουμε από τον προβληματισμό που επικρατεί. Καθώ άλλο ένα έφηβο κατέληξε χθε στη Βρετανία, ε, είναι ο τρίτο έφηβο. Έφηβος... Ναι, ναι. Μέσα σε τρει ημέρε στην Ευρώπη. Ένα 13χρονο, λοιπόν, ο Ισμαήλ Μοχάμετ Αμπτουαλ Χαμπάμπ, κατέληξε στη Βρετανία. Ο, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, δεν φαίνεται να είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Ο ίδιο εισήχθη στον Νοσοκομείο την Παρασκευή με προβλήματα στην αναπνοή. Πέθανε μόνο του, όπω γράφουν χαρακτηριστικά τα βρετανικά μέσα, καθώ η οικογένειά του δεν μπορούσε να τον επισκεφθεί, ε, λόγω του κινδύνου να κολλήσουν και αυτοί η κορονοϊό. Ε, και ένα από τα τραγικά στοιχεία που επίση τα διαβάζουμε στα βρετανικά μέσα είναι ότι λίγο καιρό πριν είχε πεθάνει και ο πατέρα του από καρκίνο. Γι' αυτό Έχουνε... το παιδί έγινε έρανο ναι. για την κηδεία του. Έχουν δώσει κάποια εξήγηση Τιε... τι μπορεί να συνέβη οι γιατροί ή το ώστε, ακόμα. Δεν έχει δοθεί. Δεν έχει δεν δοθεί, γιατί δοθεί πρέπει να καταγραφεί στα παγκόσμια... Στα παγκόσμια ιατρικά δεδομένα να, 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 καταχωρηθεί αυτή η περίπτωση. Ε, δεν μπορεί να πεθαίνει 13χρονο χωρί υποκείμενα νοσήματα κτλ. Από, το, από τον ιό. Είναι από τι πρώτε υποθέσει που έχουμε. Ο θάνατο αυτού θα. του παιδιού, να θυμίσουμε ότι έρχεται λίγε ώρε μετά το θάνατο μία 12χρονη yeah. στο Βέλγιο, μια αντίστοιχη περίπτωση, και λίγα 24 ώρες μετά το θάνατο ενό 14χρονου yeah. ε, στην Πορτογαλία. Να πω όμω, Χρυσή μου, ότι τον πρώτο καιρό τα στατιστικά, όταν ήταν η έξαρση στην Κίνα και δεν είχε πλάκο. Τα στατιστικά λέγανε από, από 0 μέχρι 20 τόσο χρονό. 0% ναι. λέγανε τα πρώτα πρώτα στατιστικά. Τώρα βλέπουμε. Κατά καιρού έχουμε ακούσει όμω γιατρού και στην Ελλάδα να λένε ότι όταν γίνονται πλέον πάρα πολλά ε, τα κρούσματα και τα θύματα, τότε θα υπάρχει και η εξαίρεση που θα επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ναι. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει ανησυχία και στην Ευρώπη και στα διεθνή μέσα, ε, να ακούσουμε πάλι του ειδικού, ίσω ε, να μπορούν να μα μιλήσουν. Εν τω μεταξύ, στην Ιταλία, α πούμε που έχει 10-12 χιλιάδε νεκρού, πόσου έχει όλου μαζί Έχει ξεφύγει από του 12 χιλιάδε. Αυτή λοιπόν. τη στιγμή οι νεκροί στην είναι... Ιταλία έχουν ξεπεράσει τι 12.000. 12. Δεν, δεν έχουμε ακούσει για παιδάκι 10-12 χρονών στην Ιταλία. Για τόσο μικρέ ηλικίε όχι, ηλικίες, όχι ναι, αλλά πολλέ φορέ έχουμε ακούσει Βρετανία, για νεαρούς που είναι στον νοσοκομείο. Πορτογαλία, ναι. Και, yeah. ε, και στη Γαλλία, πριν από λίγο καιρό, σα θυμίσω την περίπτωση μια 16χρονη που no. επίση είχε καταλήξει λόγω κορονοϊού. Ε, πάμε τώρα στην Ιταλία. Εκεί οι πολίτε θύρισαν ενό λεπτού συγγύη, συγγύη για τα θύματα. Του κορονοϊού, τα οποία όπω είπαμε και προηγουμένω προσεγγίζουν τι 12.500 αυτή τη στιγμή. Εθνικό το... πένθο με σύστηση σημαία, θέλω να πω, σε όλη την Ιταλία. Το ε, ναι. μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο εξακολουθεί να είναι αυτή η μείωση που βλέπουμε, που είδαμε και εχθές στον αριθμό των κρούσματων, 4.053 τα νέα κρούσματα. Απ' την άλλη, υπάρχει η δήλωση ενό γιατρού, το επικεφαλή των γιατρών στον Πέργαμο, μία από τι περιοχέ του βορρά που έχουν πληγεί ε, 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 ιδιαιτέρω. Ο οποίο λέει ότι ήδη από τον Ιανουάριο εμεί καταγράφουμε ε, υψηλά ποσοστά εισαγωγών για πνευμονία. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν είχαμε αξιολογήσει και ίσω θα έπρεπε να το είχαμε αξιολογήσει. Ε, Σα αναφέρω αυτή τη δήλωση με ό,τι μπορεί να σημαίνει. Από εκεί πέρα οι Ιταλοί φαντάζομαι ότι το δεν ήταν πνευμονία και ήταν κορονοϊό και δεν τον είχαν βρει. Αν υποψιαστή. μπορεί. Ε. Ναι, ναι, Το, μόνο αυτό, το μόνο σίγουρο που ε, ξέρουμε για την Ιταλία είναι ότι ο κορονοϊό δούλευε και αρκετό καιρό πριν οι ίδιοι λάβουν μέτρα. Στην ναι. Ισπανία και εκεί τήρησαν ενό λεπτού σιγή για τα θύματα. Στην, Ιταλία, Ισπανία που είχαμε ημερήσει ο ρεκόρ νεκρών, ε, και δεν ξέρω αν όση ώρα είμαι στην αίθουσα, γιατί περίπου τέτοια ώρα βγαίνουν οι ενημερώσει από τι Ισπανικέ Αρχέ, αν έχουμε και τα νεότερα σημερινά στοιχεία. Ε, μέχρι στιγμή πάντω η χώρα μετρά 8.189 νεκρού και τα κρούσματα ανέρχονται σχεδόν σε 95.000 ενώ στη Γαλλία θα δούμε τον Εμμανουέλ Μακρόν να επισκέπτεται ένα εργοστάσιο που φτιάχνει προστατευτικέ μάσκε. Ο ίδιο δήλωσε ότι εμεί θα τριπλασιάσουμε την παραγωγή. Από 3 εκατομμύρια μάσκε θα τη φτάσουμε σε 10 εκατομμύρια μέσα σε λίγο καιρό, γιατί έχουμε απόλυτη ανάγκη. Και αυτή η απόλυτη ανάγκη προκύπτει μάλλον και από μία δήλωση του επικεφαλή των εντατικολόγων στο Παρίσι, ο οποίο. Είπε ξεκάθαρα ότι έχουμε λήψει σε όλα, από προστατευτικές μάσκες μέχρι προστατευτικό, προστατευτικές ρόμπες, μέχρι και φάρμακα, λέει, δεν θα έχουμε Πάντως, σε από ό,τι άκουσα και εδώ, επειδή τώρα παραλάβαμε και εμείς 7-8 εκατομμύρια μάσκες και είναι μια καλή είδηση, δεν θα πάνε μόνο στα, στα χειρουργεία και στο ιατρικό προσωπικό, θα δώσουν και στην ΚΕΔΕ για να δώσει στου ανθρώπου καθαριότητα, ε, βέβαια, βέβαια. βέβαια. Έτσι, λοιπόν, πριν από λίγο, όντω ε, ανακοινώθηκε ότι η Ισπανία αυτή τη στιγμή συνολικά τα κρούσματα είναι 100.000 επιβεβαιωμένα και 800 νεκροί. Έτσι, Ο πριν πάλι από 800 λίγο, 800. νεκροί. Ναι, σήμερα, ναι, ναι, τώρα είναι πρώτη είδη στην Ελπαή. Εχθέ είχαν 849, σήμερα 800 νεκρού, υψηλά και πάλι τα ποσοστά. Ενώ ε, έχουν φτάσει, όπω είπε, στα κρούσματα τα 100.000, αυτό σημαίνει. Σι, ε, περίπου 6.000 νέα κρούσματα. Αυτά είναι. όμως. είναι όμω. μιλάμε τώρα για 800 νεκρή τη μέρα σε μια χώρα. Αυτό πάντως που είναι παρατηρούν τρομερών, οι, δηλαδή, οι αρχέ δηλαδή, και καταγράφουν και το... πλέον, ναι. πλέον είναι το πόσο αυξάνεται ο αριθμό των κρουσμάτων. Γιατί μόνο αυτό θα δείξει αν υπάρχει σταθεροποίηση, αν λειτουργούν τα μέτρα ή αν πρέπει να ληφθούν επιπλέον Λέει μέτρα. Λέει το ρεπορτάζ γύρω στις 13 Απριλίου θα ξέρουμε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Ας πούμε. Ακριβώς. Έ, ναι, έχουν δει δύο δομές, Είναι. Για να κοινώσει οι ανακοινώσει επίσημε που λε, το είναι ο τώρα στο Το μοντέλο είναι παντού το ίδιο. Παντού, παντού το ίδιο. και οι Ηνωμένε Πολιτείε κατάλαβαν το ίδιο. Όπου του έφυγε, τώρα δεν μαζεύεται. Θα, θα, θα μαζευτεί, ε, αλλά έχει αφήσει πολύ φορτίο πίσω, το οποίο θα σκάσει στο σύστημα υγεία και σε αριθμό νεκρών. Εμεί εδώ δεν ξέρω γιατί. Ακούσαν τον Τσιόδρα, είχαν την, το, νιονιό περισσότερο, δεν φοβηθήκαν το πολιτικό κόστο. Ποιο ξέρει. Ήμασταν τυχεροί, ήμασταν μάγκε, δεν ξέρω προλάβαμε και πριν φύγει ο ιός και τα σαρώσει όλα και μαντρωθήκαμε λιγάκι. Και θα το σχολείο, η κοπή στα σχολεία. Μπορεί να πειθαρχεί μια, μια χαρά τα πεινά. Μια χαρά τα έχουμε δει. Τα έχει μια πάει. Μάλλον σε, σε θέματα υγεία είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Πιο ευαισθητοποιημένοι για το θέμα τη ζωή. Ω είμαστε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ε, Έλαγα. Έλα, ναι, έλα, πάμε έλα, λοιπόν στην Ολλανδία που βλέπουμε την Ολλανδία να δίνει παράταση στα μέτρα περιορισμού, παράταση μέχρι τι 28 Απριλίου στο κλείσιμο των σχολείων, εσιατηρίων και γυμναστηρίων και από την άλλη πλευρά να είναι η Σουηδία, το μοντέλο Σουηδία που πολλοί ερευνούν. Τελευταία, η Σουηδία που δεν έχει λάβει σχεδόν κανένα μέτρο. Εκεί όμω βλέπουμε να αυξάνονται και οι νεκροί, αλλά και τα κρούσματα και αυτό να προκαλεί μια ανησυχία, με πολλά διεθνή μέσα να αντιρωτώνται εάν, εάν η Σουηδία οδεύει προ έναν καταστροφικό πάντως δρόμο. Σα ευχαριστώ, επειδή διάβαζα διάφορα δημοσίευματα, έχει διαβάσει κι εσεί βέβαια, που τα διαβάζει το όλο. Φαίνεται ότι του Σουηδού του μελετούν, ας πούμε, από όλο τον κόσμο ω μια ειδική περίοδο. Αυτού του και του Σουηδού, σου λέει, ακούνε οι Σουηδοί ότι πω πω, οι Έλληνε λένε πώ θα μείνουμε μέσα στο σπίτι και τρελαίνουν. Σου λέει, Γιατί, μα έτσι ζει ο άνθρωπο. Ε, δεν κάνουν πολλέ παρέε και ανησυχούν. Και, σου λέει, Μα με συγχωρείτε, εμεί μια ζωή μόνοι μα είμαστε. Τα μισά νοικοκυριά μονογονεϊκά είναι. Δηλαδή δεν δε, δε, δε έχουν αυτή την κοινωνικότητα και αυτή την. Ε, αγκαλιά σφιλιά και ρετούρα δεν τα συνηθίζουν. Αγί. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι από τη Σουηδία τώρα πάντω και δεν μπορεί να πει κανεί ότι στα εστιατόρια δεν έρχονται σε κοντινή... Εντάξει, δεν υπάρχει για ο καθένας τελείως μόνος του, αλλά ναι, σε γενικές γραμμές πάντως... Ναι, κάτσε ε, να Ελπίζουμε όλοι να, να, δούμε. Να, να, να είναι σε καλό δρόμο πάντως και να μην διαψευθούν, γιατί είναι βαρύ το τίμημα, όπως είπαμε, Ασφάλωση. για όσους αργούν στη συγκεκριμένη περίπτωση να λάβουν μέτρα. Πάντως οι γειτονικέ χώρες στη Σουηδία έχουν χαμηλότερα ποσοστά και νεκρών και κρουσμάτων. Νορβηγία, και πάμε... Φιλανδία δηλαδή. Ακριβώ. Mm. Και πάμε στι ε, Ηνωμένε Πολιτείε, εκεί που ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίο και εκεί άργησε, ενώ στην αρχή έλεγε ότι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ο κορονοϊός, το έχουμε καταλάβει Ο κινέζος, όλοι. ο κινέζος, ναι. που έλεγε. Ο κινέζικος ιός. Ε, τώρα ε, ε, λέει, καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για τα χειρότερα που θα έρθουν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ε, μίλησε για ένα πόλεμο με ένα θανάσιμο ιό, θανατηφόρο ιό. Ε, και επίσης ε, είπε ότι θα πρέπει να τηρείτε αυστηρά τις εντολές των αρχών αν θέλετε να επιζήσετε, να επιβιώσετε από όλο αυτό και εσείς και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ναι. Στο αντίποδα είναι τα νοσοκομεία, από την άλλη πλευρά είναι τα νοσοκομεία. Βλέπουμε ένα νοσοκομείο στη Λουιζιάννα, είδαμε κάποιες χαρτοσακούλες. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του CNN, του Αμερικανικού Δικτύου, σε αυτές τις χαρτοσακούλες οι γιατροί βάζουν τις μάσκες τους για να τις βρουν την επόμενη ημέρα, την ημέρα, γιατί βάλουμε. δεν υπάρχουν αρκετέ μάσκες. Και και το κομμάτια τα μα μεταφέρουν Έλληνε ομογενεί που επικοινωνούμε μαζί του. Εικόνε οι οποίε δεν τι έχουμε συναντήσει στην Ελλάδα ναι. και να μην τι συναντήσουμε Δεν έχουν κρεβάτι στο νοσοκομείο. Όχι σε μεθ. Δεν δε, δε συζητάνε για μεθ. Είναι γεμάτε όλε. Ναι. Δεν έχουν έχουμε κρεβάτι στο νοσοκομείο. σίγουρα καταλάβει όλοι ότι ακόμη και το αμερικανικό σύστημα υγεία δεν ήταν προετοιμασμένο και ε, σε μεγάλο ποσοστό έχει φτάσει αυτό που στα όρια του. Είναι η ηγεσία. Είναι ηγεσία. Σε γενικέ γραμμέ όμω, χρήσα μου, η Ευρώπη μόνο είχε σύστημα υγεία τη προκοπή και πάλι δεν έφτανε. Και πάλι όχι προγραμματισμένο και σχεδιασμένο για πανδημία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν πολύ χαμηλότερο σύστημα υγεία επί του συνόλου και του πληθυσμού. Πεθαίνει ο κόσμο εκεί. Εξαιρετικά κέντρα ερευνητικά, κέντρα υποστήριξη. Έχουν ερευνητικά, έχουν εχμή νοσοκομεία. Βέβαια. Αλλά ο γενικό πληθυσμό δεν καλύπτεται το σύστημά του. Ακριβώ. Έχουν ένα ιδιωτικό σύστημα. Δεν ε, καλύπτεται από ε, το σύστημά ε, του. τα έκανε μόνο η Ευρώπη. Εντάξει. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από δύο εβδομάδε, πριν καλά καλά φτάσει η κρίση αυτού, έλεγαν στο CNN ότι δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση τύπου Ιταλία και κάναμε περισσότερου νεκρού. Γιατί το... βασιζόμαστε σε ένα ιδιωτικό ναι, yeah, σύστημα. Είναι για χειρότερα, από την Ιταλία, πάνε χειρότερα από την Ιταλία. Στη Νέα Υόρκη γίνεται αυτό το πράγμα που μα περιγράφουν. αδυνατούμε. Θα έχουμε αργότερα σύνδεση με τον καθηγητή τη ιατρική με, με Νέα Υόρκη, τον κύριο Γιώργο Ντάγκα. Θα το δείτε κυρίε και κύριοι τι έχει να μα πει. Αλλά δεν ξέρω, είναι πολλά τα μηνύματα yeah, των yeah. φίλων μας ομογενών που μας έρχονται εδώ και δεν τα πιστεύω. Δε, δηλαδή αδυνατόν να τα καταλάβω ρε, τι περιγράφουν. Και μία Έτσι. από τις πιο σκληρές εικόνες είναι αυτή με τα τεράστια φορτηγά ψυγεία έξω από τα νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη για να παραλάβουν σωρού. Στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Να κλείσουμε με τη Ρωσία, καθώ ο πρόεδρο Πούτιν φαίνεται ότι εκτέθηκε στον ιό. Την περασμένη Τετάρτη πήγε, επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο, έδωσε το χέρι του, έκανε χειραψία με τον επικεφαλή του νοσοκομείου, συνομίλησε μαζί του, μπήκε και μαζί του στο Ασανσέρ. Ήταν, ο άντρα αυτό όμω βρέθηκε θετικό στον ε, κορονοϊό. Περιμένουμε να δούμε αν θα σχολιάσει τον. Ο, το... ο τώρα κάνει τρέμι. τον Τζαρά, κάνει τον κυνηγό, κάνει τον Τζουντόκα, κάνει τον. Ε, ε, αυτό, τον Γκαμικάζη, κάνει τον. Μπεζονάφτε, εντάξει. Αυτοί... Reg... Δεν έχει σημασία ο κορονοϊό. Μπορεί να σε βρει ό,τι δεν ο Πούτιν τώρα ή οποιοδήποτε άλλο. Δω... παιδί μου, είναι δυνατό χαρακτήρα. Εντάξει, χρήσα e μου να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ]نا. την ενημέρωση. Χρήσα να είσαι βγαίνει και μα ενημερώνει.